Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το τελικό σχέδιο για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο αποτελεί παρέμβαση στη δομή και το πρόγραμμα της τρίτης λυκείου, στον τρόπο κτήσης του απολυτηρίου αλλά και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην προοπτική σταδιακής καθιέρωσης της ελεύθερης πρόσβασης. Με το νέο σύστημα μειώνονται τα μαθήματα γενικής παιδείας. Τα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας 6 ώρες, θρησκευτικά 1 ώρα, φυσική αγωγή 2 ώρες και ένα μάθημα επιλογής 2 ώρες γίνονται υποχρεωτικά για όλους. Επίσης, από το 2020 έως το 2021 θα εξορθολογιστεί το πρόγραμμα της Α και Β Λυκείου και θα καταργηθεί ο διαχωρισμός σε ομάδες προσανατολισμού στη Β Λυκείου που υποχρεώνει σήμερα τους μαθητές να αποφασίζουν προώρα για το επαγγελματικό τους μέλλον. Οι μαθητές θα κάνουν την επιλογή τους με την προαγωγή τους στην ΓΑΜΑΓΕΛ, σύμφωνα με τις κλήσεις και τις προτιμήσεις τους. Κύμα πληστηριασμών χτυπάει τους οφειλέτες σε τράπεζες, εφορία, δήμους και ΕΦΚΑ, το οποίο τους επόμενους μήνες αναμένεται να μετατραπεί σε τσουνάμι, αγγίζοντας και την πρώτη κατοικία. Κύμα πληστηριασμών χτυπάει τους οφειλέτες σε τράπεζες, εφορία, δήμους και ΕΦΚΑ, το οποίο τους επόμενους μήνες αναμένεται να μετατραπεί σε τσουνάμι, αγγίζοντας και την πρώτη κατοικία. Τον τελευταίο χρόνο και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο του 2018, όταν δηλαδή οι πληστηριασμοί άρχισαν να διενεργούνται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 21.103 πληστηριασμοί ακινήτων και κινητών στοιχείων. Φέτος το ηλεκτρονικό σφυρί αναμένεται να χτυπήσει για πάνω από 30.000 ακίνητα κόκκινων δανειοληπτών, με τον κλειό να σφίγγει για όσους δεν θα μπορέσουν να βρεθούν κάτω από την ομπρέλα προστασίας του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία. Μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τα νέα, έχουν προγραμματιστεί 573 εκποιήσεις, εκ των οποίων 553 αφορούν σε ακίνητα και από αυτά 140 είναι κατοικίες. Ήδη έχουν δρομολογηθεί 4.180 πληστηριασμοί, οι οποίοι θα διενεργούνται σταδιακά μέχρι τον Οκτώβριο, με τη λίστα να μεγαλώνει διαρκώς. Οι 4.016 εκποιήσεις αφορούν σε ακίνητα, εκ των οποίων 1.392 είναι κατοικίες, 334 καταστήματα, 275 αγροτεμάχια και 44 ξενοδοχειακές μονάδες. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δείχνουν ότι τα ακίνητα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ενώ από το ηλεκτρονικό σφυρί δεν έχουν γλιτώσει ούτε τα κινητά περιουσιακά στοιχεία όσων χρωστούν σε τράπεζες, δημόσιο ή σε ιδιώτες. Συνολικά τον τελευταίο χρόνο ολοκληρώθηκαν 815 πληστηριασμοί κινητών στοιχείων, αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, ηλεκτρονικά είδη μέχρι και πλοία. Πάνω από 7 στα 10 ακίνητα που εκποιήθηκαν κατέληξαν στα χέρια των τραπεζών, καθώς λίγα είναι αυτά που βρίσκουν αγοραστή. Ο Γιώργος Κασάρας ορίστηκε νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ανακοινώθηκε κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό. Ο κύριος Κασάρας ανέλαβε τη θέση του παραιτηθέντος Ιωάννη Γιαννέλη Θεοδοσιάδη. Ο κύριος Σαντορινιός, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο που επιτελεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην υλοποίηση κομβικών πολιτικών για την νησιωτικότητα, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, η υδροδότηση των άνυτρων νησιών, αλλά και πολιτισμού που έχουν στόχο τη δημιουργία συνθήκων ανάπτυξης και ευημερίας για τα νησιά μας. Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παιχνίδια με το Σύνταγμα. «Κάποιοι επέλεξαν να παίξουν φτηνά αντιπολιτευτικά παιχνίδια με το Σύνταγμα», είπε και συνέχισε. «Η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη, ειδικά τώρα που η χώρα μας εξέρχεται από την ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης που επιβλήθηκε μετά τη χρεοκοπία του 2010. Δεν είναι προφανώς η πρώτη φορά που συζητάμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο αναθεωρητικής διαδικασίας που να έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Και θεωρώ τουλάχιστον άδικη την αρχική σας παρατήρηση ότι είναι μια διαδικασία που γίνεται στο άψες βίσε, που γίνεται στο πόδι, επαρκέστατος χρόνος τόσο στην αρμόδια επιτροπή, όσο όμως και στον διάλογο, το δημόσιο διάλογο, που ήταν μια καινοτομία σε σχέση με τις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις. Θέλω να πιστεύω όμως που έφερε πιο κοντά τους πολίτες στην ουσία των προτάσεων για την αναθεωρητική διαδικασία. Και ατυχής και η τοποθέτησή σας περί άδειων εδράνων, παρότι δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση,
είναι επαρκέστατη η παρουσία των βουλευτών, τουλάχιστον των δύο κομμάτων της συμπολίτευσης και της μείζωνος αντιπολίτευσης. Ολοκληρώνουμε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μπω στην ουσία, παρότι πολλά από αυτά που συζητάμε έχουν επαρκώς συζητηθεί ξανά και ξανά, ολοκληρώνουμε σήμερα μια διαδικασία, την πρώτη φάση μιας διαδικασίας που είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία εκκίνησε με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως αυτό κάτι λέει, παρά το γεγονός ότι σχεδόν η μεγαλύτερη μερίδα όσων δημοσίως τοποθετούνται κατά καιρούς για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Σύνταγμα της χώρας, το πολιτικό σύστημα που γνωρίσαμε να κυβερνά τη χώρα για 40 χρόνια και πλέον, είχε πολλαπλώς την ευκαιρία να επιχειρήσει τομές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τον προοδευτικό και θεσμικό εξυγχρονισμό του Συντάγματος και δεν το τόλμησε. Ή όταν το τόλμησε, οδηγήθηκε σε ρυθμίσεις όπως για παράδειγμα ο περίφημος νόμος περί ευθύνης υπουργών που σε όλους μας σήμερα πρέπει να προκαλούν ντροπή και στο πολιτικό σύστημα ή σε αναθεωρήσεις που δεν κατέληξαν ουσιαστικά σε τολμηρές παρεμβάσεις όπως η αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρούμε αναγκαίες αυτές τις μεγάλες βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές που προτείνουμε σήμερα και θεωρούμε και κορυφαία θεσμική παρέμβαση την παρέμβαση της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί σε μια ένομη τάξη όπως η δική μας η συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς αυτό, η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Και εμείς ως τέτοια την αντιμετωπίσαμε. Σε αντίθεση δυστυχώς με άλλους σε αυτήν εδώ την αίθουσα οι οποίοι επέλεξαν ανεξαρτήτως απόψεων, δεν μιλώ τώρα για τις απόψεις, αλλά για τη στάση μας απέναντι στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, επέλεξαν να παίξουν φθηνά μικροπολιτικά παιχνίδια, αντιπολιτευτικά παιχνίδια, με το ίδιο το Σύνταγμα. Αυτό δηλαδή που κατηγορούν εμάς. Προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να υπονομεύσουν, να σνομπάρουν τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, του διαλόγου που ξεκίνησε. Είδατε τώρα και τα υποτιμητικά σχόλια με τα οποία αναφερθήκατε στην εκδήλωση για την έναρξη του δημόσιου διαλόγου. Λες και σας ενόχλησε το κόκκινο χρώμα στην πλάτη στην οποία μιλούσα. Δεν βάφθηκε κόκκινη η Βουλή, αλλά τι πρόβλημα έχετε με το κόκκινο χρώμα πια? Είναι ένα χρώμα από τα πολλά χρώματα που έχει το ουράνιο τόξο. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας, ότι η πλάτη στην οποία μιλούσα είχε κόκκινο και όχι γαλάζιο χρώμα. Το πρόβλημά σας είναι ότι εκκίνησε αυτή η κορυφαία θεσμική διαδικασία με δική μας πρωτοβουλία, την οποία επιχειρήσατε να υπονομεύσετε, επιχειρήσατε να μπλοκάρετε, να δημιουργήσετε προσκόμματα. Εμείς αντίθετα, εκτιμήσαμε ότι η αναθεώρηση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Κρίσιμη θα έλεγα ειδικά τώρα, που η χώρα μας εξέρχεται από αυτή την δραματική εμπειρία των μνημονίων, από αυτή την ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης που της επιβλήθηκε με την χρεοκοπία του 2010. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως κατέθεσε ολέθριες προτάσεις για το Σύνταγμα, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν κατέθεσε καμία πρόταση για σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον. Σήμερα κλείνει δυστυχώς ένας κύκλος χαμένων ευκαιριών για τον πραγματικό θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας μας. Και λυπάμαι πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, που η συζήτηση αυτή, που αποτελεί κατά τεκμήριο την κορυφαία διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το Κοινοβούλιο, γίνεται με τα έδρανα της Βουλής
να είναι άδεια. Η αναθεώρηση του Συντάγματος ουσιαστικά μένει μετέωρη και επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτό το οποίο είχαμε επισημάνει ως Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή. Ότι ακόμα και ο καταστατικός χάρτης της χώρας αντιμετωπίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κομματικό εργαλείο για φτηνό αντιπερισπασμό. Επιτρέψτε μου πάλι να θυμίσω εντάχει τα γεγονότα. Στις 25 Ιουλίου του 2016 η κυβέρνηση φώτισε με κόκκινο χρώμα το κοινοβούλιο και εξήγηλε με πομπόδι στόμφο τότε τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ξέχασε όμως στη συνέχεια για να την ανασύρει ύστερα από 31 μήνες. Για να κάνει τι ακριβώς? Να συμπιέσει τη συζήτηση 80 άρθρων σε μόλις 18 συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και να καταθέσει τελικά μια πρόταση 23 σελίδων γεμάτη είτε από διατάξεις θεσμικά επικίνδυνες είτε από ανούσιους βερμπαλισμούς και παροχημένα συνθήματα. Άλλωστε, ο ίδιος ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κατρούγκαλος, το είχε ομολογήσει. Θα κάνουμε όποιες αλλαγές θέλουμε εμείς, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τις αλλαγές που θέλετε εσείς, οι αξιωματικοί αντιπολίτευση δηλαδή, για 10 χρόνια. Αυτό έχει δηλώσει με κινησμό ο κύριος Κατρούγκαλος. Από την αρχή της διαδικασίας, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, από την πρώτη συνάντηση που είχα με τον κύριο Τσίπρα, μόλις είχα εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του είχα εισηγηθεί μια απλή, μια καθαρή λύση. Να ψηφιστούν, τουλάχιστον με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μεγάλων κομμάτων της Βουλής, όλα τα άρθρα που εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Και η επόμενη Βουλή, αφού εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η λαϊκή ετοιμιγορία, να αποφάσιζε για το περιεχόμενο των άρθρων. Θα μετατρέπαμε με αυτόν τον τρόπο τις επόμενες εκλογές σε μια ουσιαστική συζήτηση για το ίδιο το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Όμως, η κυβέρνηση αρνήθηκε αυτή την πρόταση και ακολούθησε μία διαδικασία η οποία τουλάχιστον ανέδειξε διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των δύο κομμάτων για το Σύνταγμα, εν τέλει για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Μια διαδικασία όμως που υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτή τη συγκυρία δεν μπορούσε ποτέ να καταλήξει σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το βασικό ζητούμενο, τη μέγιστη δηλαδή δυνατή συνένεση για ένα σύγχρονο και λειτουργικό Σύνταγμα που θα είναι η πηξίδα ενός σύγχρονου και λειτουργικού κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις τις οποίες δεν διστάζουμε ως Νέα Δημοκρατία να τις χαρακτηρίσουμε ολέθριες, όπως η συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Οι όμορροι χώροι πρέπει να συγκυβερνούν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως πρέπει να ενωθούν ή να συγκυβερνήσουν τώρα ή μετά τις εκλογές ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Αλφόνσο Βιτάλη, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Κινάλ Δημήτρης Κρεμαστινός. Σημείωσε δε ότι έχουν παρερμηνευτεί ανάλογες δηλώσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν. Όπως σημείωσε ο κύριος Κρεμαστινός, όταν συγκυβερνούν μη όμορροι χώροι, όπως συνέβη με την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μόνο δεινά δημιουργούν. Αντίθετα, η χώρα θα είχε να κερδίσει από συνεργασία όμορων χώρων. Καλημέρα σας, κύριε Κρεμαστινέ. Κύριε Βιτάλη, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε κύριε Κρεμαστή. Ναι. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή εσείς είστε από τα πολύ παλιά στελέχη του γιατρού και θυμίζω και την ειδική σχέση που είχατε με τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να σας πω κύριε Κρεμαστή, ναι. Όλος ο κόσμος, τουλάχιστον αυτός που ξέρω, που κυκλοφορούμε και μιλάμε μαζί του και από ό,τι μου μεταφέρεται, θέλει ξανά ήλιο και το σήμα του Πασόκ. Και βλέπουμε από την πλευρά, έτσι ας πούμε, της Χαριλάου Τρικούπη να μην το σκέφτεται αυτό το πράγμα, να το επαναφέρει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Λένε μάλιστα ότι και μόνο η επαναφορά του εμβληματικού ήλιου και του εμβληματικού ονόματος του Πασόκ, παρά τα λάθη και την κριτική που έχει δεχθεί, θα δίνει έναν αέρα παραπάνω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή, αυτό που λέτε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, όπως ξέρετε, η κυρία Γκίνδρα έκανε μια προσπάθεια με τον κύριο Μαραγής να συνενώσει, αν θέλετε, όλο το χώρο που έγινε από την αποδυνάμωση, να μην πω, χρησιμοποιήσω άλλο ρήμα, του Πασόκ, δηλαδή βρήκαν διάφοροι χώροι, μικρά κόμματα, με ψηφοφόρους του Πασόκ, που ήταν παραδοσιακά Πασόκ. Και αυτό ήταν το νόημα του κινήματος αλλαγής, να συνενωθούν όλοι αυτοί οι χώροι. Αυτό εν μέρει επέτυχε, δεν κατέστη δυνατόν να επιτύχει 100%. Και το αποτέλεσμα είναι ότι βέβαια δεν θα ήθελε να πει ότι τελείωσε αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, μπορεί να πει ανοιχτή. Μάλιστα. Αυτό είναι το νόημα του ότι αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχουν φωνές που λένε γιατί να μην λέμε αυτό και να το λέμε κίνημα αλλαγής. Όμως η πόρτα πρέπει να μην ανοιχτεί. Το έχει ανοίξει, ώστε που θέλουν να προσέλθουν στο κίνημα αλλαγής. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για όσους θέλουν να προσέλθουν στο κίνημα αλλαγής. Είναι ανοιχτές οι πόρτες και οι γέφυρες επικοινωνίας με έναν ομορό σας χώρο, παρά την κριτική που του έχετε ασκήσει και σας έχει ασκήσει, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πλέον υπάρχει αυτή η προσπάθεια, πώς θέλετε να το πούμε, η προσπάθεια, η τάση, η επιθυμία να έρθει προς την κεντροαριστερά, να συναντήσει την κεντροαριστερά κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εγώ έχω μιλήσει, όπως ξέρετε, για τους όμορους χώρους και αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, έχουν παρεμηνευθεί αυτά τα οποία είχα πει. Από πολλούς, εσκεμμένος ενδεχομένως, ναι. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό, ότι όμορφοι χώροι πρέπει να συγκυβερνούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι είπα ότι πρέπει να ενωθεί το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή ξέρω εγώ μετά τις εκλογές. Είπα το απλό πράγμα, το απλούστατο, ότι όταν συγκυβέρνησαν μη όμορφοι χώροι και εννοώ την ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, είδατε ότι ήρθαν δεινά για τον τόπο. Δηλαδή, και εξηγήσα ότι αν δεν είχε γίνει αυτή η συμφωνία των μη όμορων χώρων, δεν θα είχαμε εμείς, παραδείγματος χάρη, δεχτεί την πολιτική Βαρουφάκη, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι ήταν λάθος, που ακολουθήθηκε, και η χώρα θα είχε κερδίσει. Άρα δηλαδή, όταν λέμε όμοροι χώροι, δεν εννοούμε με τη στενή έννοια Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εννοούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν αυτά τα δύο κόμματα διαχρονικά ή τα συντηρητικά κόμματα. Διότι η συνένωση του ΣΥΡΙΖΑ με συντηρητικό χώρο δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το είδατε. Η συνένωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε, με συντηρητικό χώρο δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ασφαλώς. Δεν είδατε ότι διαλύθηκαν οι χώροι, τα μικρά κόμματα, διαλύθηκαν οι άνθρωποι, βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με άλλα προγράμματα για να επιβιώσουν, πήγαν αλλού. Αυτά είναι κατά του κοινοβουλευτισμού. Είναι δηλαδή θέματα κατά του κοινοβουλευτισμού. Γιατί να δουν αυτά τα οποία λέω και να τα ερμηνεύσουν όπως πρέπει να τα ερμηνεύσουν, τα ερμηνεύουν όπως κατοδοκούν για να δημιουργήσουν, στο πούμε, θέματα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν έχω πρόθεση να δημιουργήσω. Κύριε Κρεμαστινέ, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει έστω μια στοιχειώδης προσέγγιση αυτών των όμορων χώρων που είναι αυτό που λέμε κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, εγώ είχα πει, και το επαναλαμβάνω γιατί ό,τι λέω δεν το παίρνω πίσω, ότι οι όμορφοι χώροι πρέπει να συζητούν καταρχήν. Πού δεν συζητούν αυτή τη στιγμή? Και δεν είναι ωραίο πράγμα οι μεταγραφές ανθρώπων οι οποίοι, ξέρετε, βρίζανε πριν τρεις μήνες σαν ένα χώρο και μετά σχεδόν στο χώρο που βρίζανε. Δηλαδή, είναι ωραίο πράγμα αυτό για το κοινοβουλευτικό σύστημα? Δεν είναι ωραίο πράγμα. Τι να κάνουμε? Γι' αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Και το κόσμο βλέπει αυτά τα φαινόμενα.
Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα δεν θα υπήρχαν εάν συζητούσαν, και ενώ ότι δεν ξεσυζητούσαν και τίποτα παραπάνω, τουλάχιστον οι όμορφοι χώροι. Να βρίσκαν δηλαδή τα κοινά σημεία, τις κόκκινες γραμμές, να ξέρουν πότε θα συνεργαστούν ή να μην συνεργαστούν. Αυτό είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Και αντί, ας πούμε, το λέω και σας το λέω, ας το πούμε, καταλαβαίνετε, διαμαρτυρόμενο. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα το καταλάβουμε και το συζητάμε. Το μεταφράζουμε ανοήτως, ας το πούμε, κατά το δοχό του καθενός, για να εξυπηρετήσουν την κομματική τους, αν θέλετε, στιγμή ο καθένας. Θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Έχω 2-3 λεπτά ακόμα χρόνο. Θα επιμείνω, χθες εδώ φιλοξενήσαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Ξηδάκη, μια φωνή έτσι μετριοπαθή και προσεγμένη. Είπε το εξής, ότι οποιαδήποτε συζήτηση και προσέγγιση θα αρχίσει μετά τις εκλογές, μιλώντας για το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Θεωρείτε ότι είναι ο χρόνος μετά τις εκλογές ο πλέον κατάλληλος για να γίνει αυτή η κουβέντα ή πρέπει να αρχίσει τώρα? Εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να αρχίσει τώρα. Γιατί είμαστε στην προεκλογική περίοδο, νοξημένα τα πνεύματα, με αυτό που σας είπα, ανθρώπους να αλλάζουν κόμματα προς επιβίωση προσωπική δική τους. Όλα αυτά κάνουν δύσκολο τον διάλογο προεκλογικά. Μετεκλογικά ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει μια, αν μη τι άλλο, επικοινωνία συζητήσεων. Τι να σας πω, είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν διανοούμε να μην συζητάνε τα κόμματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν προσέγγιση ιδεολογική σε ορισμένα σημεία. Είναι διανόητο αυτό το πράγμα. Αυτό έχω πει και νομίζω ότι αυτό ιστορικά θα γίνει. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, διότι δεν μπορεί όταν γίνει απλή αναλογική να συζητάνε κόμματα τα οποία έχουν καμιά ιδεολογική σχέση μεταξύ τους, και άμεσα ήταν κόμματα τα οποία έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους, αν θέλετε, κοινούς ψηφοφόρους. Και μια τελευταία ερώτηση. Η προσπάθεια συγκρότησης προοδευτικού με τόπου σας βρίσκει να κινήσετε προς μια στήριξη αυτής της προσπάθειας, στο γενικότερο πλαίσιο όμως? Κοιτάξτε, το γενικότερο πλαίσιο, εγώ είμαι της αρχής αυτής που σας είπα, ότι δηλαδή συζητήσεις πρέπει να γίνονται όχι με άτομα, αλλά με κόμματα, διότι τα άτομα κοιτάζουν πάντα το ίδιο συμφέρον τους. Και αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία και για τα κόμματα. Μάλιστα. Κύριε Κρεμαστίνε, κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Το σίγουρον θα τα ξαναπούμε άμεσα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια κύριε Κρεμαστίνε, και τα ξαναλέμε. Σε αναλυτική παρουσίαση του μέτρου του μεταφορικού ισοδυνάμου πρόκειται να προβεί ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο την Παρασκευή 15 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρία στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός θα εκθέσει πλήρως όλες τις πτυχές του μεταφορικού ισοδυνάμου, μετακίνηση προσώπων, αντιστάθμισμα σε νησιωτικές επιχειρήσεις, μεταφορά καυσίμων και τα ωφέλη που αποκομίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες των νησιών από αυτή τη θεσμική παρέμβαση. Μετά την καθολική εφαρμογή του μέτρου και την ένταξη σε αυτό και της Ρόδου, ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το βήμα της εκδήλωσης θα απευθυνθεί στον κόσμο του νησιού, αναλύοντας όλο το φάσμα των παρεμβάσεων που έχουν γίνει με σκοπό την ευημερία και την ανάπτυξη των νησιών. Με αφορμή επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου, όπου αναφέρεται στη δυσλειτουργία του θαλάμου από συμπίεση, στην έλλειψη οξυγόνου αλλά και παράπονα συμπολιτών μας ασθενών και μη, η δημοσιογράφος της τηλεόρασης Αιγαίο, Ειρήνη Χαλκίτη, βρέθηκε στο νοσοκομείο και συνομίλησε με τον υποδιοικητή του νοσοκομείου, κύριο Μανώλη Βόλο, ο οποίος απάντησε σε όσα ερωτήματα του έθεσε. Τον υποδιοικητή του νοσοκομείου μας έχω κοντά μου, τον κύριο Μανώλη Βόλο. Καλή σας μέρα, κύριε Βόλο. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, βέβαια. Κύριε Βόλο, σας επισκέφθηκα σήμερα διότι θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί και η δική σας άποψη γύρω από κάποια θέματα που σας αφορούν και που έχει φύγει επιστολή καταρχήν από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στη συνέχεια είδαμε ότι δόθηκε δημοσιότητα σε αυτά, γύρω από αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την δυσλειτουργία που φαίνεται να υπάρχει στο θάλαμο υπερβαρικής και όπου έβγαλε και μια επιστολή που σας είπα ο Ιατρικός Σύλλογος. Ωραία, όσον αφορά την επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου, εκεί να αναφέρουμε ότι έλλειψη ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι ότι είναι μια μικρή ποσότητα που έχουν μείνει από φιάλες οξυγόνου. Το νοσοκομείο λειτουργεί με παραγωγή, καταρχήν αυτό να γνωρίζουμε. Ναι. Στο θάλαμο χρειάζονται φιάλες.
Είναι απλά μικρή ποσότητα που έχει μείνει, άρα μπαίνουν έκτακτα περιστατικά για την ώρα. Γενικά έχει δρομολογηθεί, υπήρχε ένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς, δεν καταθέτανε γενικά προσφορές. Στην τρίτη διαγωνιστική τελείωσε το ζητούμενο. Μου το είχατε πει ότι πρόκειται να γίνει ένας άλλος διαγωνισμός. Καρποφόρησε αυτός. Ναι, καρποφόρησε ευτυχώς. Εντάξει, έχουμε κάποια θέματα, αλλά τα δρομολογήσαμε και έτσι τουλάχιστον αυτό το θέμα λύνει. Δηλαδή το κομμάτι ήταν καθαρά στο τακτικό κομμάτι της λειτουργίας του θαλάμου, όχι στο έκτακτο, γιατί γίνονται και ασκήσεις, οποίες πρέπει να είμαστε σε επάλξεις, πρέπει να το δηλώνουμε αν είμαστε σε επάλξεις και εμείς αναφέρουμε κανονικά τι γίνεται. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, το από θέμα... εκεί πέρα ναι. Με τους γιατρούς, όσον αφορά αυτό που αναφέρουν μέσα, οργανικά το νοσοκομείο έχει μία θέση στον θάλαμο, που την είχε ο κύριος Κουντούρης μέχρι πρότινος που βγήκε αυτοδίκαια σε σύνταξη. Μετακινήσαμε τον κύριο Λάμπο, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί, τον έστειλε το νοσοκομείο επί 2 χρόνια περίπου για να εκπαιδευτεί στο θάλαμο από συμπίεσης και στην υπερβαρική οξυγονοθεραπεία. Πήρε την εξειδίκευση, οπότε ήταν εύλογο να το μετακινήσουμε πάνω που πήρε σύνταξη ο κύριος Κουντούρης να πάει στο θάλαμο. Λύσαμε αυτό το θέμα και επίσης υπάρχει και μια συμβασιούχος, γιατρός, πέραν δηλαδή του οργανισμού, η οποία είναι καθαρά για το θάλαμο. Ουσιαστικά δηλαδή είμαστε τώρα παραπάνω από τον οργανισμό από ό,τι πρέπει. Το ότι πρέπει, εμείς θα δούμε και τώρα στη συνέχεια ο οργανισμός αυτός αν μπορεί να πάρει και άλλες θέσεις. Ήδη έχουν γίνει κινήσεις. Έχουμε και το ευχάριστο κιόλας ότι χθες μπήκε και επίσημα στον οργανισμό μια θέση γαστροεντερολογίας που δεν υπήρχε τόσο καιρό. Ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε σιγά σιγά και άλλα πράγματα, ναι, ισχύει. Για το θέμα του πνευμονολόγου. Για το θέμα του πνευμονολόγου, κοιτάξτε, από τη στιγμή που έγινε μετακίνηση, η θέση του πνευμονολόγου δεν γεννώθηκε. Είναι μετακίνηση αυτή, εσωτερική. Ναι. Οπότε μόλις ουσιαστικά υπάρξει. Θα προκηρυχθεί η θέση του θαλάμου και όποιος την πάρει, τότε θα δρομολογηθεί και η θέση του πνευμονολόγου. Αυτό είναι αναγκαστικά διαδικαστικό θέμα. Mm-hmm. Πρέπει να λυθεί έτσι. Κύριε Βόλου, αυτά διαδικαστικά όμως πόσο χρόνο παίρνουν, έτσι. Ισχύει. Εμείς, δηλαδή είναι μια σημαντικότατη ειδικότητα. Ισχύει ότι είναι. Όλες οι ειδικότητες είναι σημαντικές. Αυτό που απλά δεν ξέρει και ο κόσμος είναι ότι όταν είναι να πάρουμε κάποιον συμβασιούχο γιατρό, πλέον δεν προκηρύσουμε θέσεις συμβασιούχους και έρχονται. Πλέον υπάρχουν λίστες που δηλώνει ο καθένας ανάλογα την υγειονομική περιφέρεια με την ειδικότητά του που θέλει να πάει. Και από εκεί αντλούμε ενδιαφερόμενους. Αυτή τη στιγμή στην ειδικότητα της πνευμονολογίας δεν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω. Πάντως, έχει γίνει δηλαδή και με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο πνευμονολόγος καλύπτει γενικά. Μια φορά την εβδομάδα κάνει και εξωτερικά ιατρία. Mm-hmm. Και παράχει κάποιες βοήθειες όταν χρειάζεται μέσα. Ωραία. Στο παθολογικό. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει όσον αφορά τον ιατρικό σύλλογο και αυτά που. Αυτά ήταν ουσιαστικά. Αυτά, γιατί έχω ακόμη να σας κάνω μία-δύο ερωτήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον αξονικό τομογράφο που εξασφαλίστηκαν κάποια χρήματα από την περιφέρεια, εκεί που βρισκόμαστε για αυτό το θέμα. Εκεί έχει τελειώσει και η δεύτερη διαβούλευση. Ολοκληρώθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές και να βγει ο διαγωνισμός άμεσα. Αυτό βγαίνει από τη Ρόδο. Για να ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή. Το κομμάτι του ΕΣΠΑ αυτό το τρέχει το νοσοκομείο της Ρόδου και ο αξονικός είναι για ωφέλεια του νοσοκομείου Καλύμνου. Α, πολύ ωραία. Αυτό είναι να βγει άμεσα. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζω ότι εντός του μήνα υπάρχει πιθανότητα να βγει ο διαγωνισμός. Μακάρι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Υπάρχουν έτσι κάποιες καταγγελίες, έχουν έρθει σε μένα και με έχουν πιάσει και ασθενείς και συγγενείς τους, όπου δεν υπάρχει επάρκεια σε υγειονομικό υλικό. Επίσης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, γιατί σίγουρα για να το γνωρίζετε πρέπει να σας το μεταφέρουν έτσι, και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί, φαντάζομαι. Λοιπόν, μου λένε κάποιοι ασθενείς ότι χρειάζεται να βγουν εξωτερικά για να αγοράσουν επιθέματα ή επίσης υπάρχει και ένα θέμα, είναι ελαττωματικά τα σακουλάκια για τους καθετήρες κλπ. Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό προσωπικά τώρα το μαθαίνω. Πάντως, αυτό που έχω να πω είναι ότι τη χρονιά που έκλεισε, έκλεισε με γεμάτες αποθήκες. Τώρα, τι προβλήματα συμβαίνουν, αυτό τώρα θα το διερευνήσουμε που λέτε. Ναι, βεβαίως. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σημαντικό, έτσι, για να μην υπάρχουν και. Εντάξει, ότι κάποια αν έγινε και κάποια παρτίδα μπορεί να έχει κάποιο. Να ήταν ελαττωματική. Ναι, αυτές εντάξει, προφανώς θα τις σταματήσουν και θα φέρουμε άλλες. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Στους διαγωνισμούς συνήθως έρχονται με κάποιες τεχνικές προδιαγραφές. Αλλά πολλές φορές στην πράξη φαίνονται κάποια πράγματα, οπότε μετά θα πας στον επόμενο. Ναι. Άμα τυχόν δεν σε καλύπτει κάτι. Ακριβώς. Ναι. Αν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές, οπότε μια και το ξέρετε, δείτε εσείς τι μπορεί να γίνει. Δεν διερευνήσω αυτό που λέτε. Γιατί έχουμε πολλά και τηλέφωνα και επαφές με κόσμο που μας τα μεταφέρει αυτά. Βγήκε σε ΦΕΚ όντως η ανεξαρτητοποίηση των τριών νοσοκομείων πλέον. Είναι αφενός ευχάριστο και είναι ένα χρόνιο αίτημα που είχαμε και ως νοσοκομείο Καλλίνου και το νοσοκομείο της ΚΟ προφανώς. Να πω βέβαια ότι εγώ τουλάχιστον στα 2,5 χρόνια που είμαι εδώ δεν είχαμε πρόβλημα συνεργασίας με το νοσοκομείο της Ρόδου και με το νοσοκομείο της ΚΟ. Είχαμε γενικά μια ψυχική συνεργασία και ακόμα έχουμε. Όλο αυτό απλά θα βοηθήσει περισσότερο στην αυτονομία όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι περισσότερο. Και διοικητικά θα υπάρχει μια αυτονομία, αλλά σας λέω ότι όσο υπάρχει καλή συνεργασία, αυτό
δεν δυσκολεύει την κατάσταση. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι κάτι ευχάριστο και αυτό. Και καλοδεχούμενο. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Καλπάζει η γρίπη στη χώρα μας, καθώς 118 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία μέσα σε 5,5 μήνες. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έκθεσης επιδημιολογικής παρατήρησης του ΚΕΛΠΝΟ, το γεγονός αυτό δείχνει ότι το φαινόμενο της εποχικής γρίπης άρχισε να βρίσκεται σε αποδρομή χωρίς να έχει εκλείψει. Κατά την εβδομάδα, από 4 έως 10 Μαρτίου 2019, οι επισκέψεις σε γιατρό με γρυπόδη σύνδρομη παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, αναφέρουν τα νεότερα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παρουσιάζει μείωση. Ομόφωνα εγκρίθηκε την Πέμπτη, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη από ιδιότητες κοιλάδας των πεταλούδων του Δήμου Ρόδου έτους 2019 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 59.770,94 ευρώ με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού κριτήριο κατακύρωσης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία φύλαξης από ιδιότητες κοιλάδας των πεταλούδων του Δήμου Ρόδου. Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2019 ή εναλλακτικά μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της υπηρεσίας. Αύριο έχουμε την δημοπρασία για άγονες θέσεις που προέκυψαν από τον διαγωνισμό που διεξήχθη πέρυσι και για 2-3 σημεία θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εκτός φυσικά από την αετοσανίδα ή kitesurf, λόγω του θέματος το οποίο έχει εγερθεί, όπως ξέρετε, από πέρυσι. Η δημοπρασία αυτή γίνεται περισσότερο για να δοθεί ευκαιρία σε όσους ενδεχόμενα θα ήθελαν να πάρουν κάποιο πόστο, κάποια θέση. Λιγότερο κανονικά ενδεχόμενα δεν υπήρχε και λόγος να τα επαναδημοπρατήσουμε αυτά, διότι δημοπρατούνται συνεχώς και βγαίνουν άγωνα. Όμως είπαμε μια τελευταία φορά, πριν στην ουσία να ζητήσουμε να φύγουν αυτές οι θέσεις πλέον, δηλαδή να μην ξανασταλούν προς έγκριση, να βγάλουν, να κάνουμε αυτή τη δημοπρασία. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, έχει καλώς. Αν δεν υπάρξει, θα είναι τουλάχιστον η τελευταία φορά που θα βγουν. Άλλωστε, η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία έχουν παραχωρηθεί οι παραλίες στους Δήμους, τελειώνει την 31/12/2019. Μετά δηλαδή, για να πάει ο Δήμος να ξαναδημοπρατήσει, πρέπει να βγει καινούργια κοινή υπουργική απόφαση. Η κοινή υπουργική απόφαση αυτή ήταν για 3 έτη. Τον πρώτο χρόνο, αν θυμάστε, είχαν γίνει τα ζητήματα επειδή δεν είχε παραχωρηθεί εδώ οι παραλίες της ΕΤΑΔ στο Δήμο. Δημοπρατήσαμε τότε για 1 χρόνο και πέρυσι δημοπρατήσαμε για 2 χρόνια. Δηλαδή δεν κάνουμε πλέον εκ νέου δημοπρατήσεις πόστων, γιατί έχουμε 2 χρόνια συμβόλαιο με αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρθησαν και πλειοδότησαν στις δημοπρασίες που έγιναν πέρυσι, όπως θυμάστε. Απλά έμειναν κάποια σημεία άγωνα και αποφασίσαμε να τα επαναδημοπρατήσουμε. Εμείς τα δημοπρατούμε, από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας δουλειά η αστυνόμευση της παραλίας. Σε ελέγχους όμως που κάνουμε εμείς, εφόσον διαπιστώσουμε παράνομες καταλήψεις, και δεν είναι δικό μου αυτό το κομμάτι, αφορά τον κύριο Ψηλάκη, τότε η υπηρεσία προφανώς ενημερώνει τη χτηματική, αλλά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμείς, η δική μου αρμοδιότητα, η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, σταματάει κατά τη φάση της δημοπρασίας. Τελευταία φορά που δίνουμε μία ευκαιρία να έρθουν τέλος πάντων όσοι θέλουν να τα δημοπρατήσουν. Τα χρήματα έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά το Μάρτιο του 2018 για το έτος 18-19. Μέχρι 31 Μαρτίου θα βεβαιωθούν και οι δόσεις του έτους 2019. Έτσι γίνεται.
Με συνέντευξη τύπου που δόθηκε το πρωί της Πέμπτης στο αναγνωστήριο Καλύμνου Εμούσε, ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Μιχάλης Μπούκης παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής του, την ονομασία της και το λογότυπό της. Η δημιουργική συνεργασία λοιπόν του κ. Μιχάλη Μπούκη θέτει πάνω απ' όλα την συνεργατικότητα, την εργατικότητα και την εμπειρία σε συνδυασμό με άξια στελέχη όπου θα δουλέψουν συνεργαζόμενοι με όλους τους υποψηφίους την επόμενη μέρα των εκλογών για την Κάλυμνο, όπως ο ίδιος δήλωσε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου να έρθετε σε αυτή την πρώτη κυριολεκτικά συνέντευξη της παράταξής μας. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι είναι η γενέθλια μέρα της νέας μας παράταξης. Πριν από μερικούς μήνες σας είχα καλέσει για να σας ανακοινώσω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Και σας είχα πει ότι η τελική μου απόφαση θα εξαρτιόταν από το πλήρωμα που θα έβρισκα για να με συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι. Τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το πλήρωμα αυτό έχει βρεθεί, είναι αξιόμαχο, είναι αξιόπλο και έτσι ιδρύσαμε μια νέα παράταξη όλοι μαζί. Θα σας διαβάσω την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας, θα ανακοινώσω το όνομα της παράταξης και το έμβλημα της παράταξης. Επίσης, σήμερα μέσω ημών να καλέσω τους συμπατριώτες μου την Τετάρτη 7 η ώρα σε αυτό το χώρο εδώ, που θα γίνει η πρώτη μας προεκλογική συγκέντρωση, στην οποία θα ακουστούν οι θέσεις της παράταξής μας και τα ονόματα του συνδυασμού, ένας ικανός αριθμός υποψηφίων. Να διαβάσω τη διακήρυξη. Αγαπητοί συμπατριώτες, οι προσεχείς δημοτικές εκλογές θα αναδείξουν τα πρόσωπα, τις παρατάξεις, τις ιδέες και τις πολιτικές που θα οδηγήσουν την πατρίδα μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Κυρίως όμως θα αναδείξουν εκείνη τη Δημοτική Αρχή που θα είναι σε θέση να ιεραρχήσει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα βγάλουν το νησί μας από το τέρμα της απραξίας και θα το οδηγήσουν σε τροχιά ανάπτυξης. Δυστυχώς, έχουμε διαπιστώσει ότι οι δημοτικές αρχές που κυβέρνησαν την Κάλυμνο τα τελευταία χρόνια, με την πρακτική τους, τις συμπεριφορές τους και την αποτελεσματικότητά τους, έδειξαν ότι δεν είναι ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Με την καθιέρωση της υπλής αναλογικής, πάβει ο θεσμός του Δημάρχου να είναι όπως το ξέραμε, με την σιγουριά της απόλυτης πλειοψηφίας. Συνεπώς, το κυριότερο προσόν που πρέπει να έχει ο Δήμαρχος της νέας εποχής είναι η ικανότητα συνεργασίας και σύνθεσης απόψεων, μαζί βέβαια με την εμπειρία στη διοίκηση και την παραγωγή έργου. Επίσης, είναι γνωστό ότι το πολιτικό προσωπικό της Καλύμνου χρειάζεται ανανέωση. Πρέπει κάποια στιγμή να φτιάξουμε, να διαμορφώσουμε τους πολιτικούς του μέλλοντος, ούτως ώστε εμείς να αποχωρήσουμε πλέον από την πολιτική σκηνή και να λάβουν τις τύχες του τόπου άλλοι άνθρωποι νέοι, με νέες ιδέες φρέσκες και για να το πάνε παραπέρα. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε τις παρατάξεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, μάλλον για αναπαλαίωση μιλάμε και όχι για ανανέωση, αν δούμε και τα πρόσωπα τα οποία τις απαρτίζουν. Τρίτον, είναι επίσης κοινή διαπίστωση ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου παραγωγή έργου. Ελάχιστη είναι η αξιοποίηση των κονδυλίων, τόσο του Δήμου όσο της Περιφέρειας και των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπροστά στα δεδομένα αυτά, μία ομάδα ενεργών πολιτών αποφάσισε να ενωθεί και να δώσει το παρόν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ως μία νέα δημοτική παράταξη. Μία ομάδα νέων ανθρώπων που γρήγορα και αβίαστα, χωρίς υποσχέσεις ή από υποχρέωση, αλλά από μόνη την επιθυμία για προσφορά, πλαισιώθηκε από συμπατριώτες μας όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων και δημιούργησε τη νέα δημοτική παράταξη. Της παράταξης αυτής έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, όχι επειδή θεωρώ ότι είμαι ικανότερος από όλους. Ίσως να υπάρχουν κι άλλοι πιο ικανοί από μένα.
αλλά μόνο λόγω της εμπειρίας μου 17 χρόνια και στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για 8 χρόνια με αξιόλογο πιστεύω έργο το οποίο αναγνωρίζεται από όλους, ως αντιδήμαρχος οικονομικών της Δημαρχίας του Γιώργου Τουρούσου, αλλά και ως περιφερειακός σύμβολος τα τελευταία 5 χρόνια, που η θητεία μου στην περιφέρεια μου έδωσε νέες εμπειρίες και μου άνοιξε νέους δρόμους, τους οποίους μπορώ να χρησιμοποιήσω προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα και ενέργειες για το Δήμο μας. Πράγμα που έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από τις δημοτικές αρχές, που δεν εκμεταλλευτήκαν όσο έπρεπε ούτε τα κονδύλια της περιφέρειας, ούτε εμάς τους περιφερειακούς συμβούλους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νησιού. Αυτή την εμπειρία επιθυμώ να μεταλαμπαδεύσω στους συνεργάτες μου με σκοπό να δημιουργηθεί μια γενιά νέων πολιτικών που θα μας διαδεχτούν στα κοινά. Η παράταξή μας δεν επιδιώκει κομματικές στηρίξεις και χρήσματα. Είμαστε μια ανεξάρτητη παράταξη στην οποία οι πολιτικές προτιμήσεις του καθενός είναι σεβαστές. Δεν μας ενώνει καμία κομματική ταυτότητα, καμία παραταξιακή λογική, κανένα συμφέρον, παρά μόνο η αγάπη μας για την Κάλυμνο και η επιθυμία μας για ανιδιοτελή προσφορά. Αυτή η αγάπη για τον τόπο μας μας υποχρεώνει να συνεργαστούμε για να κυβερνηθεί ο Δήμος. Μας επιβάλλει τη σύνθεση απόψεων και ιδεών και τις συνέργειες που θα αποτελέσουν πολλαπλασιαστικό παράγοντα των ενεργειών μας. Συνεργασία με όλους, πολίτες και φορείς, χωρίς αποκλεισμούς. Μας προτρέπει να αφήσουμε πίσω τις ανταπαλότητες του παρελθόντος που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου, λειτουργούν διχαστικά και αποτελούν τροχοπέδι για την πρόοδο. Μας σωθεί να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, να χρησιμοποιήσουμε όλη μας την εμπειρία και όλες μας τις γνώσεις για την ανάπτυξη, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς. Πάνω απ' όλα όμως από τα έργα, αυτό που χρειάζεται σήμερα η Κάλυμνος είναι γενικά η αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας. Ο Δήμαρχος δίπλα στους πολίτες για τα προβλήματά τους και όχι άρχοντας πάνω από τους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε μεταξύ μας με επιχειρήματα και χωρίς κραυγές, γιατί αυτό μας έχει φέρει πίσω και έχει δημιουργήσει δημοτικά συμβούλια και δημοτικές πλειοψηφίες αναποτελεσματικές. Από τα παραπάνω βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το πλέον αντιπροσωπευτικό όνομα για την παράταξή μας είναι δημιουργική συνεργασία. Το όνομα λοιπόν της παράταξής μας είναι δημιουργική συνεργασία. Το όνομά μας προσδιορίζει το σκοπό μας και το μέσο επίτευξης αυτού του σκοπού. Προσδιορίζει αυτό που είμαστε σήμερα, συνεργασία ενεργών πολιτών, και αυτό που επιδιώκουμε μετά τις εκλογές, συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Σκοπός μας η συνεχής προσπάθεια για δημιουργία προς όφελος των συμπολιτών μας. Δεν σας υποσχόμαστε θαύματα, ούτε τη λύση ως διαμαγείας όλων των προβλημάτων. Σας υποσχόμαστε όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τις γνώσεις και να μην απουσιάσουμε από κανένα αγώνα και καμία διεκδίκηση για το νησί μας. Καλούμε τους συμπολίτες μας να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας και να αγωνιστούμε μαζί όλοι για την πρόοδο του τόπου που όλοι αγαπάμε. Καλούμε τους συμπολίτες μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί με δημιουργική συνεργασία για την πρόοδο της Καλύμνου. Για την παράταξη, ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλυμνίων Μιχάλης Μπούκης. Παράταξης και το λογότυπο μας. Αυτό είναι. Έβαλα και τη φωτογραφία μου. Θα την πάρετε. Νομίζω ότι είναι πρωτότυπο. Ξεφύγαμε λίγο από τα καραβάκια και τις άγκυρες, που είναι πάρα πολύ ωραία αντιπροσωπευτικά για το νησί, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει αυτό που εμείς θέλουμε. Και να εξηγήσουμε. Το μολύβι σχηματίζεται από 7 λωρίδες, 6 λωρίδες, οι οποίες ενώνονται. Οι 6 λωρίδες συμβολίζουν τις 6 δημοτικές παρατάξεις. Ενώ κατεβαίνουμε χώρια, στο τέλος για το καλό της Καλύμνου δημιουργούμε το μολύβι το οποίο ζωγραφίζει την Κάλυμνο.
Το μολύβι επίσης είναι όργανο δημιουργίας. Άρα, συνεργασία και δημιουργία. Δημιουργική συνεργασία. Επίσης, το μολύβι έχει την ιδιότητα ότι όταν κάνεις λάθος μπορεί να το σβήσεις. Άρα, τι λέμε εμείς, ότι τα λάθη δεν είναι προστάνατο, μπορούν να γίνονται αρκεί να έχουμε το θάρρος και την ικανότητα να τα διορθώνουμε. Αυτό είναι, με λίγα λόγια, τι είναι η παράταξή μας. Σας καλούμε όλους να την στηρίξετε, αν πιστεύετε στις αρχές μας και στους σκοπούς μας. Την Τετάρτη θα κάνουμε μία σύντομη ομιλία και στο τέλος θα παρουσιάσουμε ένα αρκετά ικανό αριθμό υποψηφίων συμβούλων της παράταξης μας. Η εταιρεία Boeing αποφάσισε να καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη 737, MAX 8 και 9 έπειτα από τα νέα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα μετά την έρευνα που ακολούθησε τη συντριβή του αεροσκάφους των Ethiopian Airlines. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών δήλωσε ότι θα αναστείλει και τα 371 αεροσκάφη που διαθέτει και πραγματοποιούν ταξίδια. Η εταιρεία Boeing αποφάσισε να καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη 737, MAX 8 και 9 έπειτα από τα νέα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα μετά την έρευνα που ακολούθησε τη συντριβή του αεροσκάφους των Ethiopian Airlines. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών δήλωσε ότι θα αναστείλει και 471 αεροσκάφη που διαθέτει και πραγματοποιούν ταξίδια. Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι νέα αποδεικτικά στοιχεία καθώς και πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα οδήγησαν στην απόφαση προσωρινής απαγόρευσης πτήσεων των Boeing 737 MAX. Μια ομάδα της ΦΑΑ ερευνά τα συντρίμμια στην περιοχή συντριβής του αεροσκάφους των Αιθιοπιακών αερογραμμών σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών. Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο αξιωματούχος της ΦΑΑ, Dan Elwell, κατέστη σαφές σε όλα τα μέρη ότι το προφίλ της πτήσης του αεροσκάφους της Ethiopian Airlines είναι πολύ κοντά και συμπεριφέρθηκε παρόμοια με αυτό της πτήσης της Lion Air. Για τρίτη φορά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών στη Μόρια και ξεναγήθηκε από το προσωπικό στους χώρους. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στη Μόρια λίγο μετά τις 3 και ενημερώθηκε από τον διοικητή του κέντρου, Ιωάννη Μπαλμπακάκη, για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο, το οποίο, όπως επισημαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, έχει σχεδιαστεί για 3.100 άτομα και φιλοξενούνται σήμερα 5.225, με την συντριπτική πλειονότητα 83% να είναι Αφγανοί. Για τρίτη φορά, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών στη Μόρια και ξεναγήθηκε από το προσωπικό στους χώρους. Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στη Μόρια λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και ενημερώθηκε από τον διοικητή του κέντρου, Ιωάννη Μπαλμπακάκη, για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο, το οποίο, όπως επισημαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, έχει σχεδιαστεί για 3.100 άτομα, φιλοξενούνται σήμερα 5.225, με τη συντριπτική πλειονότητα 83% να είναι Αφγανοί. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπαλλήλων, για τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης τους είναι χάρη το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκτός από τις συνθήκες υγιεινής, παραμένει η μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης και χορήγησης ασύλου. Καθυστέρηση που, όπως εξήγησαν στον κύριο Μητσοτάκη, οι αρμόδιοι οφείλεται πρωτίστως στο χρονοβόρο νομικό πλαίσιο που έχει επιλέξει η κυβέρνηση και το οποίο επανειλημμένα έχει δεσμευτεί ότι θα αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Σε ενημερωτικό σημείωμα της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνεται πως η έλλειψη ενός συστήματος βιολογικού καθαρισμού δεν είναι ασφαλώς το μόνο πρόβλημα της Μόριας, καθώς στην περιοχή γύρω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων οι συνθήκες που επικρατούν εξακολουθούν να είναι απάνθρωπες και ντροπιαστικές για μια ευρωπαϊκή χώρα. Φέρνουν μάλιστα ως παράδειγμα το γεγονός ότι κάθε χημική τουαλέτα που βρίσκεται στον περίβολο του κέντρου αναλογεί σε περισσότερους από 25 ανθρώπους και εναντούς σε περισσότερους από 85. Συνάντηση με ποτοπαραγωγούς, ψαράδες, ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο παραδοσιακό Ουζερί Ερμής είχε κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Νέας Δημοκρατίας, στη συζήτηση που είχε με τους ποτοπαραγωγούς, αναφέρθηκε ότι το ούζο είναι ένα από τα ελληνικά προϊόντα με τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια καθώς εξάγεται σε 60 χώρες.
Ωστόσο, λόγω της υψηλής φορολογίας που καλούνται να καταβάλουν οι παραγωγοί μέσω του ΦΠΑ αλλά και του φόρου πνεύματος, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας που επηρεάζουν και την παραγωγή τους. Από την πλευρά τους, οι αλλοιείς έδωσαν έμφαση και αυτοί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους φόρους και τις εισφορές, δείχνοντάς τους μάλιστα τα εκαθαριστικά με τις περσινές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Σημείωσαν δε πως θα πρέπει να προστατευθούν τα φυσικά αποθέματα ψαριών από πρακτικές που τα μειώνουν. Με τους ελαιοπαραγωγούς η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση του δάκου. Οι κτηνοτρόφοι με τους οποίους μίλησε ο κ. Μητσοτάκης ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η Λέσβος είναι ο νομός με την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα, ενώ ανέφεραν ως μείζον πρόβλημα τις πολύ χαμηλές τιμές τις οποίες είναι αναγκασμένοι να πωλούν το προϊόν τους. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει όλες τις προτάσεις των παραγωγών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ σε ό,τι αφορά το κοινό αίτημα για λιγότερους φόρους, επανέλαβε την κεντρική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει άμεσα το φορολογικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν και οι συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Πέραν όμως αυτού, σημείωσε ότι είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας να δοθούν φορολογικά και άλλα κίνητρα, όπως για παράδειγμα η μείωση του φόρου εισοδήματος στα συλλογικά αγροτικά σχήματα στο 10%, ώστε να ενισχυθούν οι συγχωνεύσεις ομάδων παραγωγών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειας. Την ένταξη της αποκατάστασης του κτηρίου της υπαίθριας αγοράς στο Λακί της Λέρου και την ανάδειξή του ως διαδραστικό μουσείο αγροδιατροφής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία υπέγραψε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Την ένταξη της αποκατάστασης του κτηρίου της υπαίθριας αγοράς στο Λακί της Λέρου και την ανάδειξή του ως διαδραστικό μουσείο αγροδιατροφής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία υπέγραψε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι χώροι του μουσείου θα αναπτυχθούν σε 5 επίπεδα. Στο ισόγειο χώρο θα λειτουργεί η υποδοχή, η Ακαδημία που θα φιλοξενεί εργαστήρια για την εκπαίδευση των επισκεπτών σε θέματα διατροφής, ένας ειδικός χώρος παιχνιδιού για τα σχολεία που θα επισκέπτονται το μουσείο, καθώς και κηλικείο με τοπικά προϊόντα και πολιτήριο εκθεμάτων. Στον πρώτο όροφο θα αναπτύσσεται ο κύριος χώρος της έκθεσης που θα επεκτείνεται και στο δώμα της λότζιας, καθώς και στο δώμα του δευτέρου ορόφου. Στο δεύτερο όροφο θα φιλοξενείται ο κήπος του μουσείου 200 τετραγωνικά μέτρα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στον τρίτο όροφο του πύργου θα διαμορφωθεί ο χώρος της βιβλιοθήκης και του αρχείου για την ιστορία της Λέρου, ενώ στον τέταρτο όροφο θα διαμορφωθεί αίθουσα συνεδριάσεων. Περιμετρικά της ΣΤΟΑ, στο ισόγειο του κτηρίου, θα υπάρχει χώρος έκθεσης και προβολής τοπικών προϊόντων. Στο χώρο αυτό πρόκειται να μισθωθούν πάγκοι σε τοπικές επιχειρήσεις για την προβολή, προώθηση αλλά και πώληση τοπικών προϊόντων. Οι πάγκοι αυτοί θα βρίσκονται ανάμεσα στα κατακόρυφα συστήματα έκθεσης της ΣΤΟΑΣ με σκοπό την ένταξη και ενσωμάτωση της ιστορίας, του πολιτισμού και της διατροφής σε ένα ενιαίο σύνολο. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το κτίριο θα είναι πλήρως λειτουργικό ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός πολυχώρος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνοντας μια σημαντική όθηση στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Ο Δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλλιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ειδική γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομίας Ευγενία Φωτανιάτα και στον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό. Και τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας για τους δύο πρώτους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 ανακοίνωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 23 Μαρτίου το Λίχτενστάιν στην Βαντούζ και στις 26 Μαρτίου την Βοσνία στην Ζένιτσα. Ωστόσο, θα υπάρχουν απουσίες, καθώς δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού οι τραυματίες Μανολάς, Τωροσίδης, Σταφυλίδης, ενώ εκτός έμεινε και ο Καρνέζης, που δεν αγωνίζεται αυτό το διάστημα στην Νάπολη. Αντίθετα, συμπεριλήφθησαν οι Μαυρίας Βαλεριάνος, Κολοβός, Σιώπης και Ρισβάνης. Οι 23 εκλεκτοί Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Παπασταθόπουλος, Σιώβας, Ρισβάνης, Μπακάκης, Κούτρης, Βαλεριάνος, Μαυρίας, Κολοβός, Σάμαρης, Μάνταλος, Μπακασέτας, Μασούρας, Μπουχαλάκης, Ζέκα,
Κουρμπέλης, Σιώπης, Φουρτούνης, Μήτρογλου, Κουλούρης, Τάσος Δόνης. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Βικέλας, επικρατώντας με 3-0 του Φίνικα στο ντέρμπι της 20ητούς αγωνιστικής στη Volley League. Οι πράσινοι εδραιώθηκαν στην τρίτη θέση, ενώ ωφελημένος βγήκε και ο Παμβοχαϊκός, που επιβλήθηκε με 3-0 της Κομοτηνής και προσπέρασε τους Κυκλαδίτες, μπαίνοντας στην τετράδα, με κορυφαίους τον Σέρβο ακραίο Φιλίπ Στόιλοβιτς και τον Διαγώνιο Ηρακλή Παπαδόπουλο. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τον Εθνικό στην Αλεξανδρούπολη και απόκτησε μεγάλο προβάδισμα για είσοδο στο play-off, αφήνοντας τον Εθνικό στην περιπέτεια των play-out απέναντι στην Κομοτηνή. Ακόμα δύο δικαστικές εκκρεμότητες που υπήρχαν για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ ολοκληρώθηκαν υπέρ της κατασκευής και κατά όσων προσέφυγαν, όπως ανακοινώθηκε το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε την Ένωση και τη Δικέφαλος ΑΕ στις δύο τελευταίες υποθέσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται ο κύκλος των προσφυγών κατά της κατασκευής της Αγίας Σοφιάς. Με νίκη του Μαρκόπουλου στην έδρα της Ηλιούπολης 3-1 ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική στην Volley League γυναικών. Η ομάδα των Μεσογείων έφτασε στους 23 βαθμούς και μοιράζεται την 7η θέση με τον Νέαντα Ευόσμου, ενώ τον ντεμπούτο των Λίας Μίτσι και Ελένης Μεμετζή στον πάγκο του Γάμα Σίγμα Ήτα, που γνώρισε την 10η σερή ήττα του, δεν συνοδεύτηκε με νίκη. Από 15 πόντους σημείωσαν Τσιτσιγιάννη και Ρώσας για τις νικήτριες, με την Παπά από πλευράς γηπεδούχων να είναι η πρώτη σκόρερ του αγώνα με 19 πόντους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας παρακολουθήσατε. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθούν τα νέα της Λέρου με τον Νίκο Ιγνατίδη.